Σε ξενοδοχεία κυρίως του Ρινόγκου των Γρεβενών φαίνεται πως πρόκειται να εγκατασταθούν οι 500 με 700 περίπου πρόσφυγες μετανάστες, οι οποίοι επρόκειτο αρχικά σύμφωνα τουλάχιστον με τους πρώτους σχεδιασμούς του αρμόδιου Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής να εγκατασταθούν σε δομές που θα δημιουργούνταν στο εγκατελειμμένο εδώ και χρόνια στρατόπεδο Πόρτη στη Νεάπολη του Δήμου Βοΐου. Η απόρριψη της πρότασης για το στρατόπεδο στην Νεάπολη έγινε λόγω ακαταλληλότητας του χώρου σε ό,τι αφορά στη δημιουργία των κατάλληλων συνθήκων που απαιτούνται για την ανθρώπινη φιλοξενία των μεταναστών, όπως αναφέρθηκε και χθες κατά τη διάρκεια της σχετικής συζήτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, η οποία έγινε μετά από πρόταση της Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Σε όλη τη χώρα, σε όλες τις περιφέρειες υπάρχουν δομές για τους μετανάστες. Η μόνη περιφέρεια που δεν έχει δομή είναι η Δυτική Μακεδονία και το είχαμε πει και παλιότερα. Και εξηγήσαμε τους λόγους, ιδιαίτερα για τις ενότητες της Καστοριάς και της Φλόρινας. Βεβαίως όμως για τις ενότητες της Κοζάνης και των Γραφενών δεν υπάρχουν αυτοί οι λόγοι που υπάρχουν για τις ενότητες της Καστοριάς και της Φλόρινας. Με το που υπήρξε η πρόταση που ουσιαστικά ήταν υπόδειξη από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης για το συγκεκριμένο στρατόπεδο της Νεάπολης, με το που ενημερώθηκα, έκανα τις ανάλογες ενέργειες και κλείστηκε ένα ραντεβού με τον αρμόδιο υπουργό τον κύριο Βίτσα και τον κύριο Μπαλάφα, όπου εκεί ορθά τεκμηριώσαμε ότι αυτή η δομή δεν μπορεί να εξυπηρετήσει με ανθρώπινες συνθήκες αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ταλαιπωρημένοι και πραγματικά πρέπει να τύχουν μιας καλής φιλοξενίας και ζεστασιάς. Οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, του είπα, έχουν δείξει από την πρώτη στιγμή, όταν είχαμε την ξαφνική ροή των προσφύγων, το πόσο αλληλέγγυοι είναι και δώσαμε δείγματα γραφής, ιδιαίτερα στο Δήμο της Κοζάνης, θα θυμίζω, αλλά και οι άλλοι δήμαρχοί μας και πολύ περισσότερο οι πολίτες μας, πώς συνδράμανε, το πώς προσεγγίσαμε το ζήτημα, όπου από την πλευρά μας, θυμίζω, είχαμε στήσει και ιατρείο, κάναμε φάκελο ιατρικό για τον κάθε πρόσφυγα, ο Δήμος έκανε μέχρι και κουκλοθέατρο για τα παιδιά αυτά, για να μην έχουν εικόνες άσχημες κτλ. Άρα λοιπόν, μπροστά σε αυτή την αλληλέγγυα εικόνα των πολιτών μας. Αλλά με σαφήνεια ότι θέλουμε οι πρόσφυγες όπου φιλοξενούνται να τύχουν μιας αξιοπρεπής διαβίωσης, είπα ότι στον Υπουργό αυτή η δομή δεν εξυπηρετεί και αμέσως ο Υπουργός αποδέχθηκε την προσέγγιση και την τεκμηρίωση που του έκανα και μου είπε ότι εντάξει, Περιφερειάρχη, σας εμπιστευόμαστε, αλλά θέλουμε σε ένα χρονοδιάγραμμα εύλογο, 15 ημερών, 20 ημερών, να ξανακουβεντιάσουμε μαζί που μπορεί να υπάρξει χώρος και με ποιο τρόπο μπορούν να φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Το που θέλουμε να πούμε είναι ότι δεν είναι σωστό και υποβαθμίζει πραγματικά την περιφέρεια και τον τρόπο που τη χειρίζεται η κεντρική κυβέρνηση, να ερχόμαστε πάντα πρώτα τελεσμένο και να ερχόμαστε εκ των υστέρων να διορθώνουμε κάποιες καταστάσεις, αφού πρώτα έχει αναστατωθεί μια ολόκληρη κοινωνία όπως είναι η κοινωνία του Βοΐου. Ο Δήμαρχος μόνο έχει έρθει εδώ 3 φορές για να κάνουμε συναντήσεις για αυτό το θέμα. Τη μια ήταν με τα διόδια, τώρα είναι με τους πρόσφυγες. Γενικά τα θέματα που έχουμε να διαχειριστούμε για το Βόλιο είναι στην ουσία πάντα αρνητικά. Τώρα, το πώς θα λυθεί δεν το ξέρουμε. Επίσημη ενημέρωση στο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχει γίνει. Το τι ακούστηκε σε κλειστά γραφεία, αυτό δεν είναι για μας κάτι επίσημο. Πολύ χειρότερα που αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο που σήμερα γίνεται, το προκαλέσαμε εμείς. Δεν ήρθε ο Περιφερειάρχης, αφού βρέθηκε μία λύση, να πει στους Περιφερειακούς Συμβούλους και στους ανθρώπους του Βοΐου που μας ακούν ποια είναι αυτή η λύση. Εμείς λοιπόν ζητήσαμε με υπογραφές να γίνει αυτή η συζήτηση, επιτέλους να μάθουμε τι προβλέπεται να γίνει με αυτό το θέμα. Το πιο σημαντικό είναι, και το είπαμε από την αρχή, είναι προφανές ότι είναι ένα πρόβλημα που όλοι μαζί ως χώρα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση με πολύ σοβαρότητα και ο αρμόδιος υπουργός να μας πει πώς είναι αυτοί οι πρόσφυγες και οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στη χώρα μας, είτε λαθρέα είτε νόμιμα, που πρέπει να βρουν στέγη έστω προσωρινή και μονιμότερη. Από αυτούς έχουμε πει και άλλη φορά ότι εμείς ως Δυτική Μακεδονία είμαστε το 3% του πληθυσμού της χώρας. Τον αριθμό λοιπόν αυτό που μας αναλογεί, εμείς θα βάλουμε πλάτη και δεν θα πούμε όχι για να τον υποδεχθούμε και να τον υποστηρίξουμε όπως κάναμε μέχρι τώρα. Ακόμη όμως πιο σημαντικό είναι ότι όπως αναλογικά η χώρα θα η περιφέρεια πρέπει αναλογικά να δεχτεί έναν αριθμό που της αντιστοιχεί, το ίδιο πρέπει και οι περιφερειακές ενότητες. Κάποια στιγμή ήρθε πριν από ένα μήνα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και συζητήσαμε διάφορα θέματα, το οποίο με εξαίθεση είχε και ένα έγγραφο από τον Υπουργό τον κύριο Βίτσα να φέρουν μετανάστες στο στρατόπεδο Πόρτης Νεάπολη.
Του εξήγησα τους λόγους που δεν πρέπει να έρθουν, διότι ένα στρατόπεδο το οποίο είναι διαλυμένο, το οποίο δεν μπορούμε να βάλουμε ανθρώπους μέσα στο στρατόπεδο, και δεύτερον ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 300 Αλβανούς σε 2.000 κατοίκους, μην πω και λιγότερους, αλλά λέμε σε 2.000 κατοίκους, και θέλουν να μας φέρουν και άλλους 500. Ήταν αδύνατο να τους δεχθούμε. Δηλαδή, του συζήτησα ότι δεν είμαστε ξενόφοβοι, δεν είμαστε άνθρωποι που δεν θέλουμε, αλλά σε ένα στρατόπεδο το οποίο είναι διαλυμένο και δεν υπάρχει καμία υποδομή πώς να τους φέρουμε. Κατέβηκα στην Αθήνα, συναντήθηκα με τον κύριο Βίτσα, τον κύριο Καρυπίδη και τον κύριο Δημητριάδη, συζητήσαμε εκτενέστερα όλο το θέμα αυτό και δεσμεύτηκε και ο Περιφερειάρχης και ο κύριος Βίτσας ότι δεν θα τους φέρουν στη Νέα Πολύ, διότι εξήγησε και ο κύριος Καρυπίδης ότι το στρατόπεδο είναι ακατάλληλο, ότι δεν υπάρχουν υποδομές που χρειάζονται, δεν μπορούμε να τους δεχθούμε. Άρα προς τι έρχεται τώρα το θέμα στο Περιφερειακό Σύμβουλο? Το φέραν χωρίς να ξέρουν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι. Οπότε έρχεται αυτό, εγώ θα εξηγήσω για αυτά. Για ενημέρωση θα εξηγήσω και απλώς θα ζητήσουμε το Περιφερειακό Συμβούλιο να πάρει μια, και αυτό μια απόφαση, να μην έρθει κανένα. Όπως πήραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση και δεν ήταν κανένας αρνητικός, ήταν ομόφωνη η απόφαση να μην έρθει κανένα, να μην δεχτούμε κανένα μετανάστη. Πριν από 20 μέρες περίπου ήρθε μία επιστολή. Έτοιμη. Πριν από 20 μέρες περίπου ήρθε μία επιστολή στο Δήμο Βοΐο ότι σκέφτεται η κυβέρνηση να κάνει κέντρο, να λειτουργήσει μάλλον, να κάνει κέντρο το στρατόπεδο Πόρτη Μιλτιάδη, κέντρο δομής φιλοξενίας μεταναστών. Ενεργοποιήθηκε όλος ο κόσμος της περιοχής του Βοΐου. Έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν καθοριστική και ομόφωνη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να μην επιτραπεί να γίνει αυτό το στρατόπεδο κέντρο φιλοξενίας μεταναστών. Αμέσως μετά εμείς σαν συνδυασμός της αντιπολίτευσης καταθέσαμε πρόταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να το φέρουμε σαν θέμα, να πάρουμε και από εδώ από το Περιφερειακό Συμβούλιο την απόφαση που ελπίζω να είναι και ομόφωνη και να είναι σύμφωνη με την γνώμη των πολιτών του Δήμου Βοΐου. Στο ενδιάμεσο όμως έγινε μια επίσκεψη και από τον Περιφερειάρχη, από τον Δήμαρχο Βοΐου και τον Αντιδήμαρχο. Έγινε μια επίσκεψη στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Βρήκαν τον Υπουργό, τον κύριο Μπαλάφα, και είχε την ευκαιρία ο Περιφερειάρχης να συνομιλήσει και με τον Υπουργό, τον κύριο Βίτσα. Τα αποτελέσματα που μας έχουν φέρει και μας έχουν πει είναι θετικά, θα τα αναπτύξει πιο πολύ ο Περιφερειάρχης. Παρά αυτά όμως, εμείς το συνεχίζουμε να το φέρουμε θέμα, είναι πρώτο θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και θα ζητήσουμε την ψήφιση του θέματος αυτού να είναι και ομόφωνη και καταλητική, όπως ήταν και στο Δήμο Βοΐου, ομόφωνη δηλαδή, για να μην γίνει το κέντρο Μιλτιάδη Πόρτη, κέντρο φιλοξενίας μεταναστών.